της φιλόδοξης αλλά και τολμηρής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που ως κυβέρνηση προωθούμε για επίτευξη συνθήκων μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης. Πρώτοι στο μέλημα της δημιουργίας και της υιοθέτηση του ολοκληρωμένου αυτού συστήματος είναι ο βέλτιστος συντονισμός των υφισταμένων κυβερνητικών δραστηριοτήτων που άπτονται της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιακής πολιτικής με πάντα στόχο την διασφάλιση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας που έχουμε επιτύχει τα τελευταία χρόνια και αφετέρου τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ευέλικτου κράτους. <ΣΣΣ> Ήδη προς αυτόν τον σκοπό και έχοντας πλήρη συναστήσει, ότι η Κύπρος δεν μπορεί να μείνει αδρανής στις ψηφιακές εξελίξεις που συντελούνται ανά το παγκόσμιο, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε μια σειρά μεταρρυθμίσεων σε συνεργασία πάντα, και οφείλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες, με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, έτσι ώστε η Κύπρος να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές προσδοκίες των πολιτών και να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. μια εποχής που μιλούμε για τεχνητή νοημοσύνη, που μιλούμε για τρόπους επικοινωνίας άγνωστους εις τις ηλικίες των γνωστών και μη εξαιρεταίων ή του ομιλητού, αν θέλετε. <laughs> Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να σημειώσω ή να επισημάνω πως μέσα στα πλαίσια των πολιτικών που μέχρι σήμερα ακολουθήσαμε υιοθετήσαμε νέο σύστημα διακυβέρνησης της έρευνας και της καινοτομία, το οποίο επιτρέπει τη συνεργασία και ως εκ τούτου την αποτελεσματική δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων μετατρέποντας το Ίδρυμα Έρευνας, Κενοτομίας και Κενοτομίας σε εκτελεστικό πραχίωνα του νέου συστήματος. Προχωρήσαμε στην ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Κενοτομίας με πρόεδρο τον πρώην Υπουργό Υγείας και καθηγητή Φίλιππο Μπατσαλή ως το κατεξοχήν συμβουλευτικό όργανο για τον καθορισμό, την ανάπτυξη και συγγραφή της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και καινοτομία αλλά και την παρακολούθηση τη υλοποίηση τη. Θεσπίσαμε τον θεσμό του επικεφαλή επιστήμονα, αξίωμα που μέχρι σήμερα κατήχε ο κύριο Κόκκινος και στο οποίο τον διαδέχεται ο δ. Μαστρογιανόπουλος Νικόλαο. Στόχο του θεσμού είναι ο συντονισμό και η καθοδήγηση ω προ την διαμόρφωση πολιτική και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας αναθεωρήθηκε και ανανεώθηκε ο θεσμός του Startup Visa, ενώ υιοθετήθηκαν και σχεδιάζονται νέα κίνητρα για προσέλκυση νεοφιωιών επιχειρήσεων και επενδύσεων. Βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αξίας 280 εκατομμυρίων ευρώ και είναι υποσχε... υποσχεδιασμό επιπρόσθετα έργα ύψους 60 εκατομμυρίων που αφορούν μεταξύ άλλων τον χώρο της υγείας, της δικαιοσύνης, τη μηχανογράφηση των αυτονομημένων νοσοκομείων και τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή, της παιδείας και την ηλεκτρονική κοινή πλατφόρμα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική ταυτότητα και υπογραφή, μεταξύ άλλων. Προχειρήχθηκαν νέα προγράμματα για καινοτόμο επιχειρηματικότητα με αυξημένο προϋπολογισμό της τάξης των 18 εκατομμυρίων και ως συγκεκριμένα το πρόγραμμα στήριξης δημιουργίας νεοφιών επιχειρήσεων startups με 100.000 ευρώ για την κάθε επιχείρηση και συνολικό ύψος προγράμματος 4 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα στήριξης των υπαρχουσών νεοφυλών επιχειρήσεων, οι οποίε θέλουν να αναπτύξουν ανταγωνιστικά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στην διεθνή αγορά, με χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για κάθε έργο που επιλέγεται μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες και με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων. Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο σχετίζεται με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να εισαγάγουν νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην διεθνή αγορά με χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου ευρώ για κάθε έργο και συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια. Με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιείται στα κρατικά πανεπιστήμια, αναθεωρήθηκε η νομοθεσία έτσι ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία εταιριών τεχνοβλαστών, οι λεγόμενες spin-offs εταιρείε. Βρίσκεται ε, σε εξέλιξη η δημιουργία επενδυτικού ταμείου Equity Fund για χρηματοδότηση καινοτόμων και νεοφιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την αρχική συνεισφορά της κυβέρνησης να ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια επιπρόσθετα της χρηματοδότησης που καταβάλλεται στα δύο υφιστάμενα κέντρα αριστείας Κίος και Ράης, που λαμβάνουν τη στήριξη της κυβέρνησης από το 2017, παρήχαμε στήριξη στην δημιουργία τεσσάρων νέων κέντρων αριστείας με ποσό 60 εκατομμυρίων, το οποίο θα καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία ως συγχρηματοδότηση. Τα κέντρα αφορούν το πρόγραμμα Ερατοσθένη που σχετίζεται με τις δορυφορικές τεχνολογίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, την έρευνα Μοριακή Ιατρική του Πανεπιστημίου Κύπρου, την κλιματική και ατμοσφαιρική έρευνα στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή του Ινστιτούτου Κύπρου και το Κυπριακό Ινστιτούτο Θάλασσα και Ναυτιλία του Δήμου Λάρνακας. Προχωρήσαμε στον εξορθολογισμό του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματο και ω εκ ο κάθε ξένο επενδυτή που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη χώρα υποχρεούνται να προβαίνει μεταξύ άλλων και σε δωρεά ύψους 75.000 ευρώ στο Ίδρυμα Έρευνας και καινοτομία, ενισχύοντας έτσι τις αναπτυξιακές δραστηριότητες του Ιδρύματος. Κυρίες και κύριοι, τα όσα ενδεικτικά και μόνον έχω αναφέρει αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα μας για την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομία προς την επίτευξη της ανάπτυξης ενός αηφόρου, λειτουργικού και αποδοτικού οικοσυστήματος, την ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης και την ανδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. Θα πρέπει να πω ότι η δημιουργία του νέου Υφυπουργείου έρχεται σαν συνέχεια της δημιουργίας δύο άλλων Υφυπουργείων, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και του Υφυπουργείου Τουρισμού. Γίνεται επιτέλους ένας σωστός εξορθολογισμός των διάσπαρτων αρμοδιοτήτων συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας προκειμένου να υπάρχει η πολιτική καθοδήγηση, η ενοποίηση υπηρεσιών, η κατάργηση των αλληλοεπικαλυπτώμενων αρμοδιοτήτων από διάφορα υπουργεία κατά τρόπον που η κυβέρνηση να γίνεται αποτελεσματικότερη. Ήδη από τα δείγματα γραφής καταγράφονται από την παρουσία τη Υφυπουργού Ναυτιλία και του Υφυπουργού Τουρισμού. Έχω την εντύπωση ότι τα υδροκέφαλα υπουργεία, όπω κατά την εποχή τη ανεξαρτησία είχαν δημιουργηθεί μέσα στι σύγχρονε συνθήκε ζωή, δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθούν στι προσδοκίε μια σύγχρονη πολιτεία. Κυρίε και κύριοι, θα είτε παράληψη, εάν δεν εξέφραζα τι ευγνώμονε ευχαριστίε τη πολιτεία στον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Είναι αυτό που πολλές φορές έχω καλέσει τις πολιτικές δυνάμεις, που έχω παρακαλέσει το Κοινοβούλιο να συνενώσουμε δυνάμεις εκεί και όπου το μέτρο που λαμβάνεται δεν είναι προς εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης κυβέρνησης, αλλά του συνόλου του λαού. Και ως προς αυτό οφείλω να πω ότι οι πολιτικές δυνάμεις ήρθαν στο ύψος των περιστάσεων και δεν είναι τυχαίες ή μέχρι σήμερα μεταρρυθμίσεις που έχουν επιτευχθεί. Γι' αυτό και νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου αλλά και ταυτόχρονα να καλέσω με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας να συνεχίσουμε και να επιτύχουμε και στις υπόλοιπε των επιδιοκομένων μεταρρυθμίσεων είτε αυτές αφορούν την δικαιοσύνη, την τοπική αυτοδιοίκηση, την πάταξη της γραφειοκρατίας μέσα από την εξυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας και τόσους άλλους, τόσες άλλες μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται πλέον απόλυτα αναγκαίες για ένα ευρωπαϊκό κράτος. Θα ήθελα την ίδια ώρα να, συγχαρώ αλλά και να ευχαριστήσω γιατί υπάρχει και μια συνέργεια ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα οι οποίε αν αμφίβολα συνέργειες επέτρεψαν στη χώρα μας να εισέλθει σε μια νέα εποχή εξυγχρονισμού και αναβάθμισης. Κυρίε και κύριοι, δυναμική συνέχεια στη μέχρι στιγμή επιτευχθήσα πρόοδο αναμένεται να δώσει, όπω είπα και προηγούμενα, το Υφυπουργείο Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακή Πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση του διορισμού του φίλου Κυριακού Κόκκινου ω πρώτου Υφυπουργού λήφθηκε συνυπολογίζοντα το πλούσιο ακαδημαϊκό του υπόβαθρο, την επιστημονική του κατάρτιση, την πολύχρονη σχετική επαγγελματική του πείρα την καταγεγραμμένη εμπειρία και προηγούμενη δράση του ως επικεφαλής επιστήμονα, ως επίσης το εγνωσμένο ήθος και το ακέραιο του χαρακτήρα του. Προσόντα τα οποία εξυπηρετούν τα μέγιστα την αποτελεσματική επιτέλεση της υψηλής αποστολής που του ανατίθενται. Φίλε κύριε Κόκκινε, δικαιώνοντας τις προσδοκίες στις οποίες εδράστηκε ο διορισμός σας, δεν έχω αμφιβολία, ότι επιδεικνύοντας την ίδια αφοσίωση, ζήλο και αποφασιστικότητα και ενεργώντας πάντοτε σε αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους που συνδράμουν το έργο σας, θα εργαστείτε με συνέπεια για την ενίσχυση του μέχρι σήμερα παραχθέντος έργου που άπτεται των τομέων του χαρτοφυλακίου που αναλαμβάνεται. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να θεωρείτε δεδομένη την στήριξη της Προεδρία, δεδομένη τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγχαίροντα σα, εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε, βέβαιο όντω ότι θα συνδράμετε σε αυτό που είναι το όραμα μα. Να εξυγχρονίσουμε και να επικεντρωθούμε στην έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή πολιτική που θα δώσουν την άλλη διάσταση στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ. Αντιφώνηση νέου Υπουργού κ. Κυριάκου Κόκκινου. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί προς και κλημέρι. Είναι με συγκίνηση αλλά και πλήρη συνέστηση του μεγέθους της ευθύνης που αναλαμβάνω απέναντι στους πολίτες αυτής της χώρας και της σκληρή δουλειά που προποθέτει η υλοποίηση του απαιτητικού και τολμηρού αυτού εγχειρήματο. Αποδέχομαι με ιδιαίτερη συγκίνηση και τιμή τον διορισμό μου στη θέση του πρώτου Υφυπουργού Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακή Πολιτική τη Κυπριακή Δημοκρατία. Σα ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύεται στο πρόσωπό μου και σας διαβεβαιώ πως θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να φέρω εις πέρα στο μεγαλεπίβολο και μεταρρυθμιστικό έργο που μου ανατίθεται. Ένα έργο βαρύνουσας σημασίας, του οποίου η υλοποίηση εκτείνεται σε βάθος χρόνου και απαιτεί συλλογικότητα, συμμετοχή και στήριξη από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του οικοσυστήματος και της κοινωνίας. Με πηξίδα του στόχου που έχουν τεθεί σε επίπεδο εθνική στρατηγική, έχουμε θέσει τις βάσεις για πρόθεση στοχευμένων πολιτικών με πρώτη στο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του Κύπριου πολίτη, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και την κοινωνική και οικονομική ευημερία του τόπου. Στόχο μας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενίσχυσης της επένδυση στην επιστημονική έρευνα και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, είναι κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση να ευδοκιμήσουν σε μια δυναμική ψηφιακή οικονομία. Αγαπητοί φίλοι, διανύουμε μια εποχή άκρα του ανταγωνισμού και τεραστίων προκλήσεων και προσκλήσεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, η γύραση του πληθυσμού, η μετακίνηση των πληθυσμών, η μετατόπιση οικονομικών δυνάμεων, η αναμόρφωση της παιδείας, η αντιμετώπιση των οποίων προϋποθέτει την αξιοποίηση και ορθολογιστική χρήση των επιστημών, της έρευνας, της καινοτομία και της ψηφιακής τεχνολογίας. Η Ευρώπη, αντιλαμβανόμενη το μέγεθος και το εύρος της μετάβασης και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της εποχής, έχει θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα και πολύ ψηλά και τον πύχη για την ψηφιακή για το ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Κύπρο καλείται αυτή τη στιγμή να ανταποκριθεί στι απαιτήσει των καιρών, χτίζοντα ένα λειτουργικό και πρωτοπόρο οικοσύστημα καινοτομία που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τη και θα επιτρέπει πολυδιάστατο όφελο για την οικονομία και την κοινωνία του τόπου. Επί είναι εμφανή η τοποθέτηση τη ανάπτυξη τη έρευνα, τη καινοτομία και του ψηφιακού μετασχηματισμού στον πυρήνα των κρατικών σχεδιασμών. Το 2019 υπήρξε μια χρονιά χρωμα... σημαντικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, με αφεντηρία τη λειτουργία του νέου εθνικού συστήματο διακυβέρνηση, τη σύσταση των θεσμών του επικεφαλή επιστήμονα και του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνα και Καινοτομία και τη διεύρυνση του ρόλου του Ιδρύματο Έρευνα και Καινοτομία. Εντό του έτου, υιοθετήθηκε το νέο πλαίσιο στρατηγική για έρευνα και καινοτομία για την περίοδο 2019-2023 και το σχετικό πλάνο δράση που ετοιμάστηκε από το Εθνικό Συμβούλιο, ενώ έγιναν απτά βήματα για ενδυνάμωση του επιστημονικού, ερευνητικού και υποχειρηματικού οικοσυστήματο, όπω έχει ήδη ε, προαφέρει και ο Εξοχότατο Πρόεδρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα εγκρίθηκε η στρατηγική, εθνική στρατηγική για την αξιοποίηση των τεχνολογιών τη τεχνητή νοημοσύνη και του blockchain, το οποίο θα μα βάλει στον χάρτη σε ευρωπαϊκό και διεθνέ επίπεδο των προηγμένων Οικονομιών σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Επιστέγασμα των προσπάθειών αποτελεί η σύσταση του Υφυπουργείου ω του κεντρικού φορέα με οριζόντιε αρμοδιότητε για θέματα που άπτονται, άπτονται του συνόλου τη διακυβέρνηση τη χώρα. Κύριοι άξονε δράση του Υφυπουργείου αποτελούν η ανάπτυξη και η εφαρμογή τη πολιτική, η χάραξη και υλοποίηση εθνική στρατηγική για έρευνα και καινοτομία, η εφαρμογή πολιτική σε τεχνολογίε πληροφορική και των επικοινωνιών και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο δημόσιο, όπω επίση και ο σχεδιασμό και εθνικού ευρυζωνικού πλάνου και η πολιτική καθοδήγηση και πολιτική εποπτεία του ΙΔΕΚ. Μέσα από τι προτεραιότητε και δράσει του Υφυπουργείου, στοχεύουμε στην αύξηση τη παραγωγικότητα, στην προσέλκυση επενδύσεων από τεχνολογικού κολοσσού, στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώ και στη βελτίωση τη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στου πολίτε επιπρόσθετα για την υλοποίηση μιας ολιστικής ψηφιακής πολιτική στοχεύουμε στην επιτάχυση της υλοποίησης του προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και την βελτίωση της αποδοτικότητας στη δημόσια υπηρεσία και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στι άμεσε προτεραιότητε του Υφυπουργείου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η διασφάλιση τη αμφίδρομη, άμεση και εύκολη επικοινωνία του πολίτη και των επιχειρήσεων με το κράτο, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγεία, θέμα για το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη διαγωνισμό 60 εκατομμυρίων για την μηχανογράφηση των αυτονομημένων νοσηλευτηρίων και άλλα 10 εκατομμύρια για την ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενού. Και η προώθηση του ενό νεοτοριστικού τομέα τη αγροτεχνολογία που θα αλλάξει τον τομέα της γεωργοκτηνοτριφίας στα πρότυπα του Ισραήλ και άλλων γεωγραφιών, Χρησιμοποιώντα έξυπνε ψηφιακέ τεχνολογίε σε συνδυασμό με την έρευνα. Επίση, η υλοποίηση κάθετων και ανατρεπτικών παρεμβάσεων στην παιδεία, ένα πολύ σημαντικό τομέα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπω η υιοθέτηση ηλεκτρονικής πλατφόρμα διασύνδεση του οικοσυστήματο τη παιδεία, για το οποίο θα προκυριχτεί πολύ σύντομα διαγωνισμό 16 εκατομμυρίων ευ ευρώ. Όπω ανέφερε και ο κύριο Πρόεδρο, συνολικά βρίσκονται στα σκαριά έργα ηλεκτρονική διακυβέρνηση 280 εκατομμυρίων και είναι υποσχεδιασμό έργα επιπρόσθετων 60 εκατομμυρίων για τα επόμενα δύο έτη, που θα οδηγήσουν σε μια αναβαθμισμένη ψηφιακή οικονομία και κοινωνία και ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν περισσότερε και πιο ελκυστικέ ευκαιρίε για αξιοποίηση του ανθρώπινου μα δυναμικού και ειδικότερα των νέων μα, αναχαιτίζοντα τη διαρροή των επιστημόνων μα στο εξωτερικό. Σημαντικό ρόλο στην όλη προσπάθεια δραματίζει η παιδεία μέσα από ένα σύστημα που θα καλλιεργεί το ερευνητικό πνεύμα, την κριτική σκέψη, την δημιουργική σκέψη και την αυτοπεποίθηση στου νέου μα. Φίλε και φίλοι, σήμερα η Κύπρος γυρίζει σελίδα, κάνοντα ένα αποφασιστικό βήμα προ τον εξυγχρονισμό. Δεν πρόκειται ωστόσο απλά για ένα τεχνολογικό εγχείρημα το μεγαλύτερο μα τύχημα είναι η εδραίωση μια κουλτούρα καινοτομία σε όλε τι διαστάσει και εκφάσει τη ζωή και του κοινωνικού συνόλου. Η μετεξέλιξη σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία, με άμεσα και απτά ωφέλη για την οικονομία και την κοινωνία. Πιστεύω ειλικρινά ότι η Κύπρο διαθέτει όλε τι προποθέσει για να ανταπεξέλθει αλλά και να πρωτοστατήσει στην ανατρεπτική αναδιαμόρφωση που βιώνει σήμερα ο πολίτη, οι επιχειρήσει, τα κράτη, οι κοινωνίε. Το έργο το οποίο καλείται να επιτελέσει το Εφηπουργείο Έρευνα, Καινοτομία και Ψηφιακή Πολιτική δεν περιορίζεται στα χρονικά όρια μια κυβέρνηση ή τη θητεία ενό υφυπουργού. Είναι σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια να διατηρήσουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική και να θέσουμε υψηλού στόχου που θα μα οδηγήσουν και θα μα καθοδηγούν τόσο στου σχεδιασμού μα όσο και στη λήψη αποφάσεων για καθιέρωση ενό ολοκληρωμένου συστήματο καινοτομία και ψηφιακή πολιτική βασισμένο στην επιστημονική και ερευνητική αριστεία που περήφανα διαθέτουμε. Είμαι πεπισμένο πω όλοι οι εταίροι μας στο εθνικό σύστημα, πολιτεία, πολιτικέ δυνάμει, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και επιχειρηματικό κόσμο αγκαλιάζουν την, με ειλικρινή πρόθεση να συνδράμουν τα μέγιστα στην προσπάθεια αυτή, αξιοποιώντα ευκαιρίε και συνέργειε με κοινό στόχο και κατ' επέκταση κοινό όφελος. Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά όχι απροσπέλαστος. Η πρόκληση και η ευθύνη είναι τεράστιες. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να εργαστούμε με επιμονή, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση με πνεύμα συλλογικότητα και συνεργασίας για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί και να οδηγήσουμε την Κύπρο σε πρωτόγνωρες επιτυχίες. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τον τιμητικό αυτό διορισμό και σα διαβεβαιώ πω θα υπηρετήσω την θέση του πρώτη Υπουργού Έρευνα Καινοτομία και Ψηφιακή Πολιτική με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και εργατικότητα, ώστε να ανταποκριθώ στι προσδοκίε σα αλλά και στι προσδοκίε του Κυπριακού λαού. Επιτρέψτε μου να επευθύνω τι ερμέ μου ευχαριστίε στον Πρόεδρο και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνα και Καινοτομία για την αγαστή και επικοδομητική συνεργασία κατά τη θητεία μου ω επικεφαλή επιστήμονα τη Κυπριακή Δημοκρατία. Για να εκφράσω την ισχυρή μου βούληση να φέρω ει πέρα στου στόχου που μαζί σχεδιάσαμε, κύριε Πατσαλή, για μια Κύπρο ανταγωνιστική και ευημερούσα. Προσδοκώ όπω το Υφυπουργείο αποτελέσει τον συντατικό κρίκο μεταξύ των παραγωγικών δυνάμεων τη χώρα, προωθώντα συγκροτημένα και με συνέπεια τι πολιτικέ που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή πολιτική, και ενδυναμώνοντα τη φωνή τη Κύπρου σε κρίσιμα σημεία λήψη αποφάσεων στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Επιτρέψτε μου, εκτός κειμένου, μια και είναι εδώ όλοι οι εταίροι που θα συνδράμουν στην επιτυχία αυτού του πολύ τολμηρού εχειρήματος. Η ηγεσία των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, η ερευνητική κοινότητα σχεδόν στην ολότητά της με την ηγεσία της, οι πολιτικές δυνάμεις, οι συνάδελφοι υπουργοί, οι κύριοι πρέσβης, ε, ο επιχειρηματικό κόσμος, όλοι εσείς είστε οι άμεσοι μου συνεργάτες. Η δουλειά και η επιτυχία βαραίνει εμένα πρωτίστως, αλλά ζητώ την βοήθεια και την συνδρομή σας. Ξέρετε, αυτούς τους 12 σχεδόν μήνες που υπηρέτησα ως επικεφαλής επιστήμονας Έχω κάνει κάποιες διαπιστώσεις που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Είχα εκατοντάδες συναντήσεις με επιστήμονες, με νέους, με παιδιά, με ακαδημαϊκούς, με επιχειρήσεις, με ξένους συνεργάτες από άλλες χώρες. Έχω κάνει επισκέψεις στην Αμερική, στον χώρο της γνώσης που ονομάζεται Βοστόνη, MIT, Harvard και έχω διαπιστώσει μια διασπορά, ένα εργατικό δυναμικό τεραστίων δυνάμεων. Έχω διαπιστώσει ντόπιο πνευματικό δυναμικό, εξαιρετικότατο, αυτό το οποίο ένιωσα ως γονιός αλλά και ως πολίτης είναι ότι έχουμε δημιουργήσει μια γενιά νέων με τεράστια δυναμικότητα και τεράστιες δυνατότητες, αλλά με τις μικρότερες προοπτικές. Ντρέπομαι και λυπάμαι όταν έρχονται νέοι και ζητάν δουλειά ή ζητούν να τους εισηγηθώ ευκαιρίες και μιλάμε για μισθούς των 1.000 και των 1.200 και των 1.500 ευρώ μετά από διδακτορικά, μετά από σπουδές. Και θέλω να νιώσουμε ότι είναι συνολική ευθύνη να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες, να συνεργαστούμε και να αναπτύξουμε αυτέ τι δυνάμει για μια Κύπρο ευημερούσα γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μα. Εγώ θυμάμαι όταν ήρθα από το Πανεπιστήμιο δεκαετία του 80, την άλλη μέρα είχα τέσσερι προσφορέ για να πάω δουλειά. Σήμερα έρχονται οι νέοι και είναι στην ανεργία. Θέλω να ενώσουμε όλε αυτέ τι δυνάμει. Θέλω να φέρουμε να γίνει συμπαγέ σώμα η ερευνητική κοινότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα, η επιχειρηματική κοινότητα και η κοινωνία, ώστε μαζί σαν μια κροθιά να πάρουμε την Κύπρο μπροστά. Το θετικό μου μήνυμα, μπορούμε, γιατί έχουμε το πνευματικό, έχουμε το υλικό το οποίο θα μας οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Μετά από αυτούς τους 12 μήνες υπηρετώντα το θεσμό του επικεφαλής επιστήμονα, είμαι πέραν και πέρα πεπισμένο ότι δεν είναι απλώς εφικτό, είναι σχετικά εύκολο. Φτάνει να πιστέψουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Επαναλαμβάνω, το οφείλουμε στα παιδιά μας. Όπως επίσης οφείλουμε στα παιδιά μας μέσα από αυτή την ενεργοποίηση του συστήματος έρευνας και και επιχειρηματικής ε, δημιουργικότητας να ενσκύψουμε στα πιο μικρά παιδιά, στις ηλικίε των 5 και των 10 και των 15, που σήμερα είναι στην παιδεία, και όταν λέμε παιδεία δεν είναι το Υπουργείο Παιδείας, είναι η οικογένεια, είναι η κοινωνία, για να δούμε πώς τους αντιμετωπίζουμε και πώς τους προτιμάζουμε για το αυριανό τους αξίωμα ως εργάτες της γνώσης μέσα από κάθετες τομές που ευθύνει δεν είναι μόνο του Υπουργείου Παιδείας αυτό, είναι ευθύνη του συνόλου των δυνάμεων, κυρίως της οικογένειας και της κοινωνίας, ώστε οι εργάτες της γνώσης οι αυριανοί, που σήμερα είναι στα σχολεία μας, είναι στα σπίτια μας ως παιδιά μας, να είναι έτοιμοι να ανταγωνιστούν σε μια Κύπρο ευημερούσα. Κύριε Πρόεδρε, και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σας και καλή συνέχεια. Λήξη τελετής.